Πράγματι, πριν μία εβδομάδα είχαμε μία τηλεδιάσκεψη με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και με τον Υφυπουργό τον Νίκο τον Χαρδαλιά. Είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας το οποίο έχει προσλάβει για 8 μήνες 192 άτομα. Αυτά έχουν διανεμηθεί σε όλες τις περιφέρειες και στις 13 περιφέρειες. Εμείς σαν περιφερειακή ενότητα Δωδεκανήσου έχουμε 6 άτομα και 6 άτομα έχουν πάει στην περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων. Από τα 6 άτομα, τα 4 είναι στη Ρόδο και τα 2 είναι στην ΚΟ. Όπως διαβάζουμε, τα καθήκοντα των νεοπροσληφθέντων θα είναι η παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορονοϊού και των στενών επαφών τους. Ναι, αυτό που μας έχει ζητηθεί εμάς είναι να τους καλύψουμε με γραφεία στην περιφέρειά μας, να τους έχουμε εξοπλισμό, ένα κομπιούτερ και τηλέφωνα. Οπότε αυτοί θα ασχολούνται με την ιχνηλάτιση. Αφορμή σε ειδοθήσεις, μια που μας λέτε για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τον οποίο θα χρειαστούν και θα παραχωρήσει η περιφέρεια, γνωρίζουμε σε ποιους χώρους θα στεγαστούν και στην ΚΟ και στην Ρόδο? Στην ΚΟ σε γραφεία εκεί στο επαρχείο. Α, στο επαρχείο. Ωραία. Είναι υποχρεωμένοι να βρεθούν στο επαρχείο, όπως και εμείς εδώ τα 4 άτομα θα τα βάλουμε στην περιφέρειά μας. Για όσο υπάρχει ο κορονοϊός, αυτό είναι ένα πρόγραμμα 8 μηνών. Τώρα αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον μετά για το διάστημα αυτό με τον κορονοϊό, θα ασχοληθούν με θέματα πολιτικής προστασίας. Α, ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, η συνδρομή τους στην αντιμετώπιση των περιστατικών αλλά και γενικότερα του περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού θα είναι κρίσιμη και καταλυτική, πιστεύετε, ο ρόλος τους, υπό την έννοια ότι πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών στην ιχνηλάτιση κάθε περιστατικού? Η ιχνηλάτιση γινόταν από πάνω κεντρικά. Κάποιες φορές μας είχε ζητηθεί εμάς να κάνουμε την ιχνηλάτιση και όποτε μας ζητόταν αυτό το πράγμα το κάναμε με τις υγειονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Τώρα θα το κάνουν τα παιδιά αυτά εδώ πέρα. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η ίδια, έτσι? Η διαδικασία έτσι? Θα παίρνουν το σήμα από πάνω από την Γενική Γραμματεία. Θα τους λένε τα άτομα που είναι, οπότε αυτοί θα έρχονται σε επαφή τηλεφωνικά με το κρούσμα και θα μαθαίνουν ή θα πηγαίνουν στα νοσοκομεία, δεν ξέρω αν θα υπάρξει τέτοια. Εμείς τους περιμένουμε 4 του μήνα για να πάρουμε και να μάθουμε και από αυτούς κάποια πράγματα το πώς θα γίνεται. Αλλά περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι θα δουλεύουν με το τηλέφωνο. Οπότε θα γίνεται με το τηλέφωνο η όλη διαδικασία. Επειδή από ό,τι διαβάζουμε θα υπάγονται στην περιφέρεια, εσείς ως αντιπεριφερειάρχης θα έχετε το ρόλο του συντονιστή? Εγώ θα έχω το ρόλο του συντονιστή, ναι. Και έτσι θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη αυτά και στην ΚΟ και στη Ρόδο. Πού βρισκόμαστε και πώς εξελίσσεται η κάθε περίπτωση. Πολύ σημαντικό. Μιας και βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι τα εμβόλια έχουν αρχίσει και έρχονται και σιγά σιγά εμβολιάζεται ο πληθυσμός, υπάρχουν ακόμα υγειονομικά θέματα στα νησιά μας και είναι σημαντικό να υπάρξει θωράκιση στο υγειονομικό ζήτημα. Βέβαια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας για το καλό το δικό μας. Και ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, διότι είμαστε στην εξέλιξη της πανδημίας. Και όλα αυτά που διαβάζουμε και ακούμε και για τις μεταλλάξεις του ιού, κακά τα ψέματα, είναι δύσκολα λίγο τα πράγματα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και να αναφέρουμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε και ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος πώς θα πάνε. Σωστά. Γιατί λένε νέο γύρο, λένε ότι εντάξει, και εν ώψη και τουριστικής περίοδου πρέπει να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα. Και να αναφέρουμε ότι η περιφέρεια συμβάλλει υγειονομικά με τον τρόπο της, στηρίζοντας τις δομές υγείας των νησιών. Αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όλα τα κονδύλια μας, τα περισσότερα, έχουν δοθεί εκεί πέρα.
Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, κλωβούς, τεστ rapid, μηχανήματα, PCR, τα πάντα. Και ό,τι χρειάζονται τα νοσοκομεία, μπορέσαμε και μάσκες γάντια, αυτά πια δεν τα συζητάμε, και άλλες δομές εκτός και τα νοσοκομεία και αστυνομικές υπηρεσίες και λιμενικά και παντού όπου μας ζητείτε και στρατός, όπου μας ζητείτε η βοήθεια τη δίνουμε.